Πατρία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχε αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθώμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE των άλλων αρχών της πόλης Ταύτης, αγαπητοί μου αδελφοί όλοι, εκπρόσωποι και υπέροχα παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, μαζί με τους διευθυντές και τους καθηγητές σας, που με υποδεχτήκατε το πρωί μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο και με συγκινήσατε. Ετελέσαμε για πρώτη φορά σήμερα στην πόλη αυτή της Ιερισσού, την ευλογημένη και ιστορική, την Θεία Λειτουργία όπως μας όρισε Κύριος ο Θεός, και απολόγησαν τα καμπαναριά ετούτου του Ιερού Ναού, επί τη κλάση του άρτου και την προσφορά του αίματος του Κυρίου Κίνου, για να μπορούμε έτσι να οξιολογούμε Χριστόν, πέρσι και σήμερα τον αυτόν του Κυρίου αιώνας. Πέρσαν λοιπόν πολλά, χαριτωμένα, χριστοπόφητα και χριστευλόγητα, ώστε μέσα και από την Εκκλησία και μέσα από το σπίτι σας και μέσα από το έθνος και δια των αρχόντων και δια του λαού και δια των ιερέων να δοξολογείται Χριστός. Και ένα ερώτημα τίθεται σε όλους μας. Αν θα είχατε, όσοι είχατε έρθει στην ενθρόνηση που τα ακούσατε και από τηλεοράσεως και μέσω του ίντερνετ, είπαμε ότι ο Ιερός Κύριος και η Γύρας ο Επίσκοπος είναι εκείνος που εμπειάται την ορθή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Και το έργο του είναι η προεδρία της Θείας Ευχαριστίας, ότι είναι ο προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Χαίρομαι που είναι ιδιαίτερα σήμερα τα παιδιά εδώ, για να δώσουμε δύο-τρία πράγματα να καταλάβουμε τι σημαίνει η Θεία Ευχαριστία και τι σημαίνει ο Ιερός Κύριος τελών τη Θεία Ευχαριστία. Τι είναι αυτή η Θεία Ευχαριστία? Γιατί τόσο πολύ η Εκκλησία καθημερινά σχεδόν την τελεί, και μάλιστα μνήμες Αγίων βάζει, είτε δεσποτικά γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, τα ονομάζουμε δεσποτικά γεγονότα, είτε στο πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου, θεοφυτορικά γεγονότα, και τιμάμε με αυτά και τα πρόσωπα εκείνα, αλλά και μας δίνει η ευκαιρία να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Τι είναι αυτή η Θεία Ευχαριστία? Τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ διαβάζουμε τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης και η Κύριοι Ιεροψάλτη, η Δεσπότης που βρίσκεται στον θρόνο, έρχεται και ερμηνεύει τον γεγονός. Ξενίας δεσποτικής και αφανάτου τραπέζης, εν υπερό τόπο, τες υψηλές φρεσί δεύτερη πιστή απολαύσομεν, επαναδελικότα λόγων, εκ του λόγου μαθώντες όν μεγαλύτερον. Ελάτε να απολαύσουμε φιλοξενία δεσποτική, εντούτοι την ώρα την ευλογημένη, ξενία δεσποτικής και αφάνα της τράπεζας. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος έρχεται αυτή τη στιγμή και προσφέρεται υπέρ ολοκλήρου του κόσμου. Η Θεία Ευχαριστία, αγαπητή, αλλά και η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα διαρκές μυστικό δείπνο. Ένα δείπνο το οποίο ετέλεσε ο Κύριος στο υπερό, εκείνο της Ιερουσαλήμ. Και δεν σταμάτησε ποτέ αυτός ο μυστικός δείπνος. Ποτέ, ούτε πρόκειται να τελειώσει. Έχουμε συνδετημόνες τον Κύριο. Έχουμε συνδετημόνες τους Αποστόλους. Έχουμε συνδετημόνες όλο τον κόσμο που βγήκε μέσα στην Κορινθήθρα και βγήκε χριστιανός, τους Αγίους Αποστολικούς Πατέρας, Πατριάρχες, Επισκόπους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, μέχρι τα σήμερα. Και γινόμαστε συνδετημόνες Χριστού μέσα από αυτό το μυστικό φοβερό τραπέζι. Άρχισε. Δεν τελειώνει ποτέ. Και καλεί τον καθένα από εμάς να μετέχουμε, ώστε ο καθένας να γίνει κομμάτι από τον ίδιο τον Χριστό. Ένα με τον ίδιο τον Χριστό. Σύσσωμος και σύναιμος Χριστού. Ένα με τον ίδιο τον Κύριο. Αγαπητοί μου, στην Αρχαία Εκκλησία αλλά και σήμερα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ονομάζεται και είναι βασιλικό μυστήριο. Τι θα πει βασιλικό μυστήριο? Είναι το κέντρο του μυστηρίου του Χριστού. Είναι εκείνο από το οποίο πηγάζει οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι στην αρχαία μάλιστα Εκκλησία δεν υπήρχε μυστήριο ή ακολουθία που να είναι τελείτο εντός της Θείας Ευχαριστίας. Από την ιεροσύνη και την εξομολόγηση παλιότερα, μέχρι και την ιεροσύνη και τη χειροτονία, μέχρι και οτιδήποτε άλλο επιτελείται εντός της Εκκλησίας. Παίρνουμε μέσα στην Εκκλησία και προσφέρεται σε εμάς άνθρωπος και ίδιος. Ο ίδιος ο Θεός, υπό τη μορφή του άνθρωπου και του ίδιου. Και ούτε λίγο ούτε πολύ. η ομίγυρης αυτή των ζώντων γίνεται ομίγυρης αθανάτων. Γίνεται ομίγυρης αθανάτων και ο τόπος εδώ της Εκκλησίας μεταβάλλεται από γη σε ουρανό και μετέχουν σε αυτό άγγελοι, αρχάγγελοι, κυριότητες. Από εδώ οι προφήτες, από εδώ οι άγιοι, από εδώ οι άγγελοι, από εδώ ο πρόδρομος, από εδώ η κυρία Θεοτόκος, οι πάντες. Μέσα στο μυστήριο και από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τα πάντα ενώνονται με τον Θεό και προσφέρεται εις μία τελειότητα. Αλλά τι είναι ουσιαστικά με έναν ορισμό, θα μπορούσε να μου πεις με μια λέξη, θα μπορούσε να μας πεις τι είναι η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι η παράταση, η συνέχεια αλλά και η σύνοψη του όλου έργου του Χριστού. Πώς το είπες, θα μου πεις για τα παιδιά το λέω. Η παράσταση, η συνέχεια δηλαδή, η παράσταση και η σύνοψη του όλου έργου του Χριστού. Πώς γίνεται αυτό, θα μου πεις. Και επειδή πρέπει ο Ιερός Άγωνας να είναι πρακτικός, θα κατέβω όσο μπορώ σήμερα για να σας δώσω να καταλάβετε τι λέμε. Φτιάνει η μητέρα σας των παιδιών το πρόσωπο. Μη φαίνεται πρόσωπο ποτέ από το φούρνο. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους που φτιάχνουν εκεί, βέβαια, αυτού του είδους την προσφορά. Προσφορά, πρόσφορο σημαίνει κομμάτι από την καρδιά μου, κομμάτι από την οικογένεια, κομμάτι από τον άντρα και συμβολίζει τη μήτρα της Παναγίας. Προσφέρεται δε στον ιερέα κηρυγμένο μέσα σε μια λευκή πετσέτα, η οποία συμβολίζει το σεντόνι εκείνο το οποίο επίδειξαν του Κυρίου το σώμα, ο Ιωσήφ και οι υπόλοιποι. Ο παπάς λοιπόν μόλις πάρει στο χέρι του το πρωί το πρόσφορο, έρχεται και το υψώνει μπροστά από την Αγία Πρόθεση και λέει μέσα σε όλα τα άλλα. Ετοιμάζουν οι πλέον. Άνοιξε αυτή τη ώρα ο ουρανός ο ίδιος. Χριστός γεμάται και λιώνει. Την πριν πεσούσαν αναστήσον ημών εικόνα. Έχουμε εκείνη την ώρα κατά το καζατζάκι ξαναγέννημα του ιδίου του Κυρίου στην Ιερά Πρόθεση. Η δε πρόθεση συμβολίζει εκείνο το σημείο όπου γεννήθηκε ο Κύριος σύμφωνα με τον Άγιο Γερμανό, τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Ώστε μέσα από το πρόσφορο, κόβοντας το ιερές στο τμήμα εκείνο που γράφει εις Ιησούς, χειρό, Χριστός, νικά, που λέγεται αμνός, προβατάκι, δεν έχετε κάνει τίποτε άλλο εκείνη την ώρα, αλλά από τα χέρια του μέσα τα αμάξια, ξαναγεννά τον Κύριο. Και η Εκκλησία μετατρέπεται σε γενόσα, αγνή, παθαίνω, σε Θεοτόκο. Μάλιστα δε, Χριστοτόκο, αλλά και πολύ περισσότερο γίνεται η ίδια η Εκκλησία, η αιτία της παρουσίας του Χριστού μέσα στον κόσμο. Μετά, αγαπητοί, από την Ιερά Πρόθεση, πάμε στο σημείο εκείνο που ο ιερέας παίρνει το Ευαγγέλιο και σταυρώνει επάνω στην Αγία Τράπεζα και λέγει «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και πού κοιτάζει, στην Ανατολή. Τι γίνεται εκείνη την ώρα. Για θυμηθείτε τα Χριστούγεννα το προπάλαιο, σε προσκυνήν των ίδιων της δικαιοσύνης και σε δοξάζουν εξ ύψους Ανατολή. Αναμένουμε τον Κύριο ερχόμενο, όπως ακριβώς αναφέρεται μέσα από την Αποκάλυψη. Και ο ιερέας με τα ίδια του τα χέρια έρχεται εκείνη την ώρα και προσκαλεί το αρνείο και του λέγει «Έρχομαι, Κύριε». Και απαντά ο ίδιος ο Κύριος «Ναι, έρχομαι ταχύ». Μετέπειτα έχουμε τρέχω λιγάκι τη μικρά είσοδο, το Ευαγγέλιο στα χέρια μας. Έρχεται ο ιερεύς μέσα στην αρχαία εκκλησία εκείνη την ώρα ο επίσκοπος εισήρχετο και το ιερατείο μέσα στην πόλη. Μέσα στην εκκλησία, συγγνώμη, από τα παστοχώρια. Και βλέπετε εκείνη την ώρα, μάλιστα ο διάκονος και ο επίσκοπος λέγουν και οι πρεσβύτεροι, «Δέστε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε τον Χριστό». Τι γίνεται εκείνη την ώρα, συνάντηση του λαού με τον ίδιο τον Κύριο. Συνάντηση του λαού με τον ίδιο τον Χριστό. Η μικρή είσοδος δεν έχει τίποτε άλλο, καμία άλλη σημασία παρά ο ασπασμός του Κυρίου μέσα από την Εκκλησία, η υποδοχή του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα με την παρουσία του Ιδίου του Επισκόπου. Μετέπειτα βλέπετε η μεγάλη είσοδος. Τι συμβολίζει η μεγάλη είσοδος? Είναι η πορεία του Κυρίου από τη Βιθανία στα Ιεροσόλυμα, από το σπίτι του Λαζάρου στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό παλιότερα βλέπετε ότι γονάτιζε ο κόσμος εκείνη την ώρα και έβγαλε τα ρούχα του και τα έστρωνε κάτω να περάσει ο ιερέας. Ως ο Κύριος να ήρθε εδώ, μέσα από την Βιθανία, μέσα από την πόλη εκείνη, προσφερόμενος, υπέρ του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και την ώρα που χτυπάει το φασάκι των ζώων, την ώρα που χτυπάμε την καπάνα και βλέπετε το ψάρτης, λέγει το σεϊνόμενο, τι γίνεται μέσα στην εκκλησία, πέφτει κάτω ο παπάς ή ο δεσπότης μπροστά από την Αγία Τράπεζα και γονατίζει. Και παρακαλεί και δέχεται και λέει: Κύριε, παρακαλούμε σε και δεόμεθα και ηγετεύουμε. Σε παρακαλούμε, Κύριε. Κατάφερα να σας πούμε μία αλήθεια. Το πρόσχερο, το υλικό, αν δεν πάρει τη σφραγίδα του αιώνιου, δεν έχει καμία αξία. Αν ο κόσμος δεν πάρει τη σφραγίδα του Χριστού και δεν γίνει Χριστός, δεν έχει καμία αξία. Αν τα σύμπατα δεν πάρουν τη σφραγίδα του Χριστού, δεν έχουν καμία αξία. Είναι λίγα, είναι μικρά, όμως το κομμάτι θάνατο. Όταν παίρνουν τον Χριστό, μεταβάλλονται και μεταμορφώνονται σε αιωνιότητα. Αυτήν την αιωνιότητα ξέρει η Εκκλησία να προσφέρει και στα νέα παιδιά, και στους μεσήλικες και στους γέροντες. Όχι γιατί εμείς το αξίζουμε, αλλά γιατί εκείνος το προσφέρει, γιατί εκείνος θέλει και μεταβάλλεται ο κόσμος από το μηδέν σε Χριστό, σε Θεό, σε αιωνιότητα. Αναφέρεται στο γεροντικό το εξής περιστατικό. Στο μοναστήρι, στη σκήτη του Αγίου Ασενίου, υπήρχε ένας μοναχός, άγιος άνθρωπος, κατά τα άλλα, ο οποίος δεν ήξερε ότι το ψωμί, ο άνθρωπος, γινόταν σώμα Χριστού και ότι το κρασί μέσα στο Άγιο Ποτήριο γινόταν αίμα Χριστού. Αγνός άνθρωπος, ασκητής μεγάλος, δεν πίστευε όμως ότι ήταν δυνατόν ποτέ να μεταβληθεί το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Και το είπε στους άλλους πατέρες, προσπάθησαν να τον συνεφέρουν, επέμεινε εκείνος. Συμβολίζει απλώς και μόνο ο άνθρωπος και ο ίδιος το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μια Κυριακή λοιπόν, ενώ επενείται η Θεία Λειτουργία, βρίσκεται εντός του ιερού βήματος και εκείνος και οι άλλοι πατέρες. Την ώρα που πήρε ο ιερέας το πρόσωπο και το σήκωσε ψηλά για να το σταυρώσει και να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, και είπε: Μελίζεται και διαμελίζεται ο αμνός του Θεού, βλέπει στην Αγία Τράπεζα επάνω τον Κύριο ως βρέφος. Και την ώρα που είπε μάλιστα εις τον στρατιωτό ο ιερέας, λόγοι, η πλευρά του ένοιξε και ευθέως εξήλθε από την πλευρά του ένα και ήλιο, άγγελος καιρίου εμέλισε αυτό το βρέφος και το αίμα το συνέλεγε και το περισυνέλεγε εις το Άγιο Ποτήριο. Ταράχτηκε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινόταν και παρακάλεσε τον Κύριο και οι άλλοι πατέρες μαζί. Σκέπασε τα άγγελα, να μην βλέπω τι γίνεται. Το είπε στους άλλους πατέρες και δεν έλεγαν τίποτα. Αυτό συνέβη. Και τον παρακάλεσε και του είπαν: Πες τον Κύριο, να σκεπάσει με τη χάρη του τα άγγελα και να πιστέψεις εσύ το έκανε ή ακριβώς είναι εκείνο που συμβαίνει. Όταν έρχεσαι μέσα στην Εκκλησία και είσαι, ευχαριστώ τους δασκάλους, τους καθηγητές, ευχαριστώ τα παιδιά που ήρθαν από το πρωί, ευχαριστώ εσάς και τους κυρίους χειροξάντες που επιτρέψαμε σήμερα τη Θεία Λειτουργία, τους άρχοντες, τον κύριο του Περιφερειάρχη, τους εκφραστές του Δήμου αυτής της περιοχής, τους εκπροσώπους από την πυροσβεστική, όλους τους άρχοντες και τον λαό. Και υπόσχομαι όσα χρόνια μου δώσει ο Θεός να διακονώ την αγάπη σας. Παρακαλώ, δώστε μου το χέρι σας για να μπορέσουμε καρδιές ενωμένες να παρουσιάσουμε Χριστό μέσα στην κοινωνία και να δούμε αυτό το έθνος σωσμένο από τη δυσκολία που έχει σήμερα να πορεύεται στην αιωνιότητα όπως το αρμόζει. Και την αξιοπρέπειά του που την έχει χάσει σήμερα πονείται περισσότερο με την ιστορική του, θα λέγαμε, έγκη και την πορεία μέσα στην κοινωνία. Τα παιδιά να μην ξεχνάνε κάτι. Τα παιδάκια να μην ξεχνάνε κάτι και ιδιαίτερα τα μεγάλα παιδιά. Όταν δεν υπάρχει Χριστός στη ζωή σας, όχθος και τρόμος θα υπάρχει. Είναι αδιανόητο. Εσείς νέα παιδιά να αισθάνεστε φόβο γιατί λείπει ο Θεός μέσα από τον κόσμο. Και οι μεγαλύτεροι να ακούσουμε κάποτε τη φωνή του δικό τους, τη δική τους τη φωνή των παιδιών. Δεν θα έρθουν στην Εκκλησία αν εμείς δεν ζήσουμε Χριστόν και τούτο είναι σταυρωμένο και αναστάμενο. Αν τον έχουμε απολύψει εμείς και με τη ζωή μας, αλλά και ήττον, γιατί να έρθουν τούτα στην Εκκλησία και να μπορέσουν να απολαύσουν Χριστόν. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Ευχαριστώ τους ιερείς εδώ που ήρθαν σήμερα και εκείνους που ανήκουν στην περιοχή και εκείνους που ήρθαν μαζί και τους ευχόμεθα τα έργα αυτών να είναι πολλά και ευλογημένα. Η Ιερισσός ήταν και είναι πάντα ψηλά στη συνείδηση του λαού, του ελληνικού λαού και την ιστορία της. παρακαλώ τον Θεό να την εγκαλύνει ακόμα περισσότερο από ό,τι ευθύνη αυτή τη στιγμή έχει. Όλοι μαζί. Άξιος! 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 Ελέησον και σώσον ημάς. Δεσπότημον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άξιος! Άξιος! Η Ιερισσός καλωσορίζει τον νέο μνημονάρχη μας, κύριο Θεόκλητο, και ο πατήρ Μακάριος αρχίζει την προσφώνηση. Σεβασμιότατε πάτερ και δέσποτα, επί την πρώτη ευλογητή επισκέψη σε αυτόν τον ιερό καθεδρικό ναό της επαρχίας μας, θα μου επιτρέψετε να σας προσφέρω ένα ιερό μνημονάριο που φέρει την ιερά παράσταση της Θεοτόκου, προστάτετος και εφόρου της ενορίας μας, με την ευχή τα έτη σας να είναι πολλά, υγιεινά, πανεφρόσινα και πανεκδαιμονέστατα. Και το συνοδεύουμε και με τον ιερό ψαλμικό στίχο, «Περίζωσε τη Ρομφέανος επί των μυρών σου δυνατέ, και έμπαινε και κατεβοδού και αρχιεράτευε, ένεκεν αληθείας, πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου». Άξιος! Άξιος! Εκ μέρους του Δήμου, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πατέρα Μακάριο, που εφιόρεσε καλό να μου προσφέρει αυτή τη στιγμή κάτι από την εκκλησία που δυστυχώς και σήμερα λόγω της κρίσεως αυτής έχει δυσκολία αυτό το επικονάτριο. Έχουμε ανάγκη όλοι από το στήριγμα της Θεοτόκου και μάλιστα της Μητέρας του Θεού για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Έτσι και μόνο ο Πάτερ Μακάριο το αποδέχομαι για να μπορεί η Θεοτόκος να στηρίζει και τα πόδια μου και τα σφυρά μου και την ψυχή μου και να μου δίνει τη δυνατότητα και εμένα και σε εσάς να προχωρήσουμε σε ευθύρους τιμένας, φεύγοντας από τη δυσκολία που έχουμε σήμερα. Παρακαλώ την κυρία Θεοτόκο δε να σκέφτεται την Ιερισσό ολόκληρη, εφόσον εσείς θεωρήσατε καλό να κάνετε κάτι τέτοιο να προσφέρετε σήμερα, για να μπορεί και εκείνη να επιτελεί το καθήκον της και τη χώρα μας ολόκληρη στις δύσκολες αυτές χώρες. Εσείς να είστε πάντοτε άξιοι και ευλογημένοι. Εκ μέρους του Δήμου καλωσορίζει και προσφωνεί το Σεβασμιότατο ο κύριος Ηλίας Τσιμπηράς. Σεβασμιότατε, Μητροπολίτα Ιερισσού Αγίου Όρους και Αλαμπερίου, κύριε Θεόκλητο. Καλώς ήρθατε στην έδρα την διοικητική έδρα του Θεού μας και στον καθεδρικό ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα, τιμή και συμβασμό, το χριστεπώνυμο μνημείο σας, εδώ στην έδρα του Θεού μας, σας υποδέχεται ως τον νέο Μητροπολίτη και πνευματικό του πατέρα. Σε μια εποχή ιδιαίτερη κρίση του εμπέδρου μας, αναλαμβάνεται δύσκολο πνευματικό έργο. Διότι ο λαός αναζητά στην Εκκλησία πνευματικό στήριγμα και προσδοκά από τη σοφή και συνετή καθοδήγηση των τιμένων του. Η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται σκληρά, αλλά δέχει διότι διαθέτει πίστη στην ελληνική ψυχή, αλλά και πίστη στον Χριστό και στην Ορθοδοξία. Επομένως, σήμερα, όσο το μέλλον, απαιτείται συστάθμιση όλων των δυνάμεων Εκκλησίας και κοινωνίας στον αγώνα για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο ολαιοφόρα. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Γι' αυτό, ως τοπική αυτοδιοίκηση, οφείλουμε να δηλώσουμε εξ αρχής ότι θα είμαστε σεβασμότατε πάντα δίπλα σας στο δύσκολο αλλά θεάρεστο αυτό έργο σας. Σεβασμιότατε, σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας η αρχιερατική διακονία σας ως νέο Μητροπολίτη μας να είναι ευλογημένη, καρποφόρα και επιτυχής. Και να προσφέρει στο ποιό σας παρηγοριά, ανακούφιση, αλλά κυρίως ελπίδα στις δύσκολες μέρες που διέρχεται. Και κλείνω με μία ευχή που θα προσφέρει στο Σεβασμιότατο. Σεβασμιότατο, η Ιερισσός έχει μακρά τη σημαντική πνευματική ιστορία. Στον ίδιο χώρο που ζούμε σήμερα, υπάρχει ζωή, υπάρχει απόλυτη από τον 7ο αιώνα π.Χ. Είχε σημαντική παγκόσμια εμπορική και πολιτιστική παρουσία. Τα σημεία της νομίσματα βρίσκονται σε ανασκαφές σε όλο τον γνωστό κόσμο της κλασικής περιόδου. Πριν από 1000 χρόνια, είχε την ευλογία του Θεού και στα σύνορά της ιδρύθηκε το Άγιον Όρος. Οι κάτοικοι της είναι απλοί και δροσευούμενοι. Από την ίδρυση του Άγιου Όρους, οι Ιερισσιώτες, και μετά την ίδρυση των νέων χωριών μετά το 1922, οι κάτοικοι των νέων ορόδων της Αγουνιανής και της Φρονόπολης είναι κάτοικοι της περιοχής που συνδέονται με την αγιορείτικη ζωή σε πνευματικό αλλά και σε επίπεδο καθημερινότητας. Ήταν και είναι ακόμα θύλακες του Αγίου Όρους. Στην Ιερισσό ήταν η έδρα του Μετοπολίτη του Αγίου Όρους. Θα συνεχίσετε και εσείς μια μεγάλη πνευματική παράδοση. Έχετε επιλεγεί και αναλάβατε τη συνέχιση του πολυετού και σημαντικού πνευματικού έργου του σεβασμού πιβανάκη μας Ακαριστού Μητροπολίτου του Κώδικου. Έχετε την τιμία και το βάρος, της ευθύνης να διαδέχεστε στη θέση αυτή τον Άγιο Μακάριο, τον επίσκοπο της Ιερισσού. Υποβάλλοντας τα σεβάσματά μας, ετούμεθα από τον Θεό να σας ευλογεί, να ευλογεί τον κόπο της έργας σας. Άξιος! Άξιος! Ο Διευθυντής Χώρης του Τελείου Λυκείου Ιερισσού. Μας μιλάτε εκ μέρους των συναδέλφων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών, των σχολικών μονάδων της Ιερισσού, με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στην Ιερισσό και εύχομαι ο σταυρός που ετέθη επί των νόμων σας να είναι κατά το δυνατόν ελαφρύς. Άξιος! Άξιος! Τέλος, θα καλωσορίσει το σεβασμιότατο ο κύριος Δάλλας, σύμβολος της Δημοτικής Κοινότητας. Σεβασμιότατε, Μητροπολίτη Άγιε Δέσποτα, Ιερισσού Αγίου Όρους και Ανδραμαρίου, κύριε Θεόκλητε, με αισθήματα αγάπης και ξεχωριστής χαράς, ο λαός της ιστορικής Ιερισσού σας υποδέχεται σήμερα στην για πάνω από 1500 χρόνια έδρα της Μητροπόλεως, την Ιερισσό. Η Ιερισσός καταλαμβάνει την βορειοανατολική πλευρά της Χαλκιδικής. Είναι η έδρα του νέου Δήμου Αριστοτέλη. Είναι συνέχεια της αρχαίας Ακάνθου. Της αρχαίας Ακάνθου, της παλιάς πόλης του 650 π.Χ. ήστηκε από Ανδρείους Αμμίκους. Η παλιά πόλη ήκμασε και ευτύχησε να γίνει μία από τις πλουσιότερες και μεγαλύτερες πόλεις της Χαλκιδικής, με το ισχυρότερο λιμάνι και με το δικό της πανέμορφο νόμισμα. Στο διάβα των αιώνων, αυτή η γη γέννησε τον πατέρα των φιλοσόφων, τον πανεπιστήμονα Αριστοτέλη, ο οποίος 400 χρόνια πριν την έρευση του Σωτήρους μας μίλησε για το κοινούν ακίνητο. Δηλαδή τον ένα Θεό, ο οποίος είναι η αιώνια και αμετακίνητος αρχείο. Σε αυτή τη γη, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοσή μας, περπάτησε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Αυτή τη γη επέδειξε η Παναγία μας για να δημιουργήσει το περιβόλι της, το Αγιώνυμο Όρος, την γεγονός της Ορθοδοξίας μας. Η Ιερισσός είναι γενέτερα του μεγάλου αγωνιστή του Μακεδονικού Αγώνα, απελευθερωτήτης Νιγρίδας, Γεωργίου και Αγγλικού Θεοδόρου ή Καπετάν και Αγγλίου, όπως είναι ευρύτερα γνωστός, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιερισσό το 1869 και εκκινήθη στο Ευηρήτικο Κελί του Κελίου Προδρόμου ως μοναχός, με το όνομα Γαβριήλ του 1944, αλλά και τον Βλαχομιχάλη Ολύμπιου και τον γιο του Αθανασίου και Κωνσταντίνου, του Πέτρου Αστερίου, του Γεωργίου Μανώλη, του Θεολόγου Ιωάννη και πολλών άλλων αγωνιστών που πήραν μέρος στις μάχες της Χαλκιδικής κατά των Τούρκων το 1821. Αγώνες που είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν τα τουρκικά στρατεύματα που κατευθυνόταν στην Πελοπόννησο και να επέλθει η απελευθέρωση της ιδιαίτερης πατρίδας Δεσποτάμου της Τριπολιτσάς και να παγιωθεί η ελληνική επανάσταση. Τους αγώνες των Ιερισσοτών κατά των Τούρκων η πόλη μας τους πλήρωσε με πολύ. Ο τόπος μας έγινε τόπος θυσίας και ελευθερία. Το 1826, 400 παλικάρι της αποκεφαλίστηκαν από τον κατακτητή στη θέση μαύρου νου αλλού. Από τότε κάθε χρόνο, την τρίτη μέρα του Πάσχα, θυμάμαι την μνήμη αυτών των νέων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία του γένους. Δεσποτάμα. Οι αγώνες των προπατώρων μας και η μακραίωνη ιστορία αυτού του τόπου μας έμαθε να μην στείλουμε το κεφάλι σε κανένα παλαιό ή σύγχρονο κατακτητή. Η Ιερισσός προστάρισα σήμερα δίνει έναν αγώνα διαφορετικούς από αυτούς που έμαθε η ιστορία να δίνει, αλλά όχι λιγότερο δύσκολο. Ο γλυκύτατος μας Ιησούς παρακινούσε, οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας. Δίνουν έναν αγώνα κατά του πλεονέκτη ανθρώπου, ο οποίος, όπως είπε και ο Μητροπολίτης Ακύπου Χρυσόστομος, στην εισήγησή του στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για το Εκκλησία και περιβάλλον, μόλις εθεώρησε ότι το φυσικό περιβάλλον με το να το υποτάξει στις ορέξεις του θα μπορούσε να του παρέχει περισσότερα από όσα έρχεται, μόλις λάτρεψε την ύλη, άρχισε μεταξύ τους μια εφιάζουσα σχέση, καθόλου αφήσει. Ο άνθρωπος συνέχεια έκανε, λύστευε, δυνάστευε το περιβάλλον και εκείνος εκ τούτου αμυνόμενο να κρατήσει την αρμονία που οπλάστησε και καθορίσει, άρχισε να αντιδράει και δούμε. Δίνουμε έναν αγώνα γιατί έχουμε πιστεί ότι αυτή η γη κινδυνεύει σήμερα περισσότερο από ό,τι ποτέ έχει κινδυνεύσει στη μακραίωνη ιστορία της. Γιατί κινδυνεύει να χάσει την ψυχή της. Σεβασμιότητα. Τα καλά λόγια του Υπουργείου Υγείας και φίλου σας, κυρίου Λικουρέτη. Το πλήθος των συμπατριωτών σας που σας ακολούθησε στην ευρώνησή σας, οι σπουδές σας, τα συγγράμματά σας, οι μελέτες σας και η καλή σας φήμη που πρώτη έφτασε στα μέρη μας, μας γεμίζουν αισιοδοξία ότι θα διακονήσετε την Επισκοπή ως Επίσκοπος άξιος της ιστορίας της Μητροπόλεως αυτής. Αισιοδοξούμε η παρουσία σας στην Ιερισσό να είναι συχνή και επικοδομητική και ευελπιστούμενη στα δίκαια αργώς στους δίκαιους αγώνες μας. Τέλος, εκ μέρους του λαού της Ιερισσού σεβασμιώνεται, επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ από βάθος καρδίας, όπως ο Κύριος σας χαρίζει υγεία, δύναμη και φωτισμό δια μακράν, ευδόκιμων, γόνιμων και φιλόχρηστο διαπήμανσή της, Μητροπόλεως. Και σας υποσχόμαστε ότι όλοι μας θα βρισκόμαστε στο πλευρό σας για να σας ενισχύονται στο υψηλό και θεάριστο έργο σας, προς δόξα του Θεού και προκοπής του εν Χριστώ πληρώσματός σας. Άξιος! Άξιος! Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους προλαλήσαντες, πολύ δε περισσότερο γιατί μου έβαλαν ψηλά τον πύχη, όπως λέει ο λαός, για να μπορέσουμε έτσι να φέρουμε εις πέρας το έργο που μας ανέθεσε και μας ελέγχθησε σε όλους και η Εκκλησία και η Πολιτεία. Θα παρακαλέσω την αγάπη σας για το εξής. Είδα το πρωί τα παιδάκια να με υποδέχονται και να βάζουν δάφνες κάτω. Είδα τους καθηγητές τους δίπλα μαζί, είδα τους περιοχής, τους ιερείς, βλέπω τους άρχοντες εδώ και τους τοπικούς, αλλά και ευρύτερα, βλέπω και τον λαό. Αγαπητοί μου, επιτρέψτε στην Εκκλησία να είναι η ιδία λίθος της ενότητος αναμεταξύ μας. Αναμεταξύ σας, αναμεταξύ μας. Όπως το έπαιξε το ρόλο αυτό στους αιώνες. Και μην μου ξεχνάτε, όταν ακόμα δεν υπήρχε κράτος Ελλάς, υπήρχε η Εκκλησία εκείνη που αποτέλεσε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, όπως το είπαμε στη Θεία Ευχαριστία, κατά τη Θεία Λειτουργία, αποτέλεσε τον εγγυητή της παραδόσεως και της Ανάστασης αυτού του λαού. Δεν μπορεί να υπάρχει ελληνικό έθνος, δεν μπορεί να υπάρχει ελληνικός λαός, δεν μπορεί να υπάρχει ελληνική ταυτότητα, χωρίς το Σταυρό από τη μια μεριά, τον Αριστοτέλη, όπως είπατε, από την άλλη. Αλλά την Εκκλησία, όχι ακόλουθο τούτο ή του άλλου, αλλά εγγυητή τους ενότητος του λαού. Αυτή είναι η θέση της από παλιά. Αυτή ήταν και αυτή θέλουμε να είναι. Όπως έπαιξε τον ρόλο το Πατριαρχείο μέχρι τα σήμερα, του εγγυητού της ενότητας του λαού, του έθνους αυτού. Παρακαλώ, αφήστε την Εκκλησία και στηρίξτε την να το παίξουν και αυτό το ρόλο πάντοτε και αιώνια. Και μην μου ξεχνάτε, αν κάπου πίνει το κόνι ο λαός, δεν είναι στους παπάδες ή στους πολιτικούς. Στην Παναγία πίνει το κόνι. Στο Χριστό πίνει το κόνι. Ας αφήσουμε αυτόν τον δρόμο ελεύθερο να μπορεί να την αποκούδει ο λαός επιτέλους. Απογοητεύτηκε από πολλούς από εμάς, είτε εν ράσους, είτε χωρίς τα ράσους. Ας αφήσουμε λιγάκι λοιπόν ελεύθερο τον δρόμο να υπάρχει το ζυμάδι της ενότητας μέσα στην Εκκλησία και από την Εκκλησία. Και θέλω να αισθάνεστε όχι μόνο τον Επίσκοπο, αλλά την Εκκλησία, τον Παπά, τον Πετραρχή του, τον Οράνιο του Διαδόνου, τον Ράσου, τον Καλόγερο τον Ράσου. Να το αισθάνεστε ως μάνα σας. Ξέρει να σκέφτει και να πηγαίνει, όχι να ξεχωρίζει. Αυτό παρακαλώ να μου δώσετε το δικαίωμα, να μας δώσετε το δικαίωμα. Να έχουμε την δύναμη ως ένδυμα να το προσφέρουμε σε όλους. Και πιστεύω ότι ο Θεός, όταν ενεργούμε έτσι, θα μας στηρίξει σε αυτήν την πορεία. Ευχαριστώ και τους άρχοντας που μίλησαν και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και εκ μέρους του εδώ των τοπικών παραγόντων της παιδείας και υποσχόμεθα απέναντι σε αυτά τα παιδιά και στους ανθρώπους της καθημερινότητας να είμαστε δίπλα. Δεν διαθέτουμε λιβία ύφο σωτηρίας. Διαθέτουμε όμως Χριστόν που ήταν σταυρωμένο και αναστάντα και έχουμε υποχρέωση να το δίνουμε κάθε μέρα ως μαρτυρία. Πρώτα εμείς οι παπάδες και μετέπειτα οι άρχοντες και ο λαός. Γι' αυτό θα ήθελα να το υπογράψω σε όλους σας ότι θα είναι η καθημερινή μας προπαίδεια και η ευχαριστησή μας να το κάνουμε. Τέξεις πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα. Σας ευχαριστώ και πάλι, άξιοι και εσείς όπως και ο λαός ολόκληρος της Ιεράς Αυτής.